Να σας ρωτήσω αν απαιτείτε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να υπερψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, αν δηλαδή χρειάζεται να υπερψηφιστεί από τα δύο κόμματα που μετέχουν στην κυβέρνηση, και αν αυτό δεν γίνει, περάσει η συμφωνία με στήριξη και άλλων κομμάτων. Αν όμως υπάρξουν κυβερνητικοί βουλευτές που δεν την υπερψηφίσουν, ανοίγεται το ενδεχόμενο εκλογών ή προσφυγής στη λαϊκή ετοιμιγορία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Όταν έρθει η αμοιβαία υποφελή συμφωνία, όπως είπατε και εσείς, στη Βουλή, να είστε σίγουρος ότι θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν θα αφήνουν περιθώριο στα μέλη της κοινοβουλευτικής των κοινοβουλευτικών ομάδων των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να μην την ψηφίσουν, γιατί θα κινείται μέσα στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχουν λάβει. Για να αποδεχτεί ο Πρωθυπουργός μια τέτοια συμφωνία και να προωθηθεί αυτή η συμφωνία στη Βουλή, θα σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία θα έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται από το πλαίσιο της λαϊκής εντολής. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε Εκπρόσωπο, ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης να προτείνει στις ΗΠΑ την ίδρυση νατοικής βάσης σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Και κατά δεύτερον, αφού μιλάμε για νατοική βάση, γιατί η πρόταση πρόκειται να απευθυνθεί προς τις ΗΠΑ και όχι προς την έδρα της Συμμαχίας? Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Μιλιώνης Γιώργος από το Αθηναϊκό Πρακτόριο. Επ' αυτού, επειδή υπήρξαν χθες δύο διαφοροποιήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κορονάκη και του κυρίου Μπουρνούς, από την πρόταση του κυρίου Καμένου. Συμπληρωματικά θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Είναι μια σκέψη, μια πρόταση του κυρίου Καμένου, η οποία έχει γίνει αυτή, έχει κατατεθεί αυτή η σκέψη και στον Πρωθυπουργό και δεν έχει τεθεί επίσημα προς το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να υλοποιηθεί και να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η σκέψη σε αυτό το επίπεδο. Η σκέψη αυτή στην ουσία δεν μιλάει για μια νέα βάση αεροπορική, μιλάει για μεταφορά μιας σχεδιαζόμενης βάσης από την Κρήτη σε κάποιο, από το Τιμπάκι συγκεκριμένα, σε κάποιο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή η σκέψη υπάρχει, θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα και αντιστοίχως θα πράξουμε και θα κατατεθούν και οι προτάσεις στα αρμόδια όργανα του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τη συμφωνία, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα έρθει αυτή η συμφωνία? Ισχύει αυτό που είχε πει ο κύριος Βραγασάκης στην κοινή συνευρίαση πολιτικής γραμματείας και προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδος, ότι στις 19 του μήνα αναμένουμε αυτή τη συμφωνία και ίσως στη συνέχεια να έχουμε τις εξελίξεις και στη Σύνοδο Κορυφής και σε ενδεχόμενο έκτακτο Eurogroup? Ο κύριος Δραγασάκης είχε πει ότι εκτιμά ότι μέχρι τις 19 στην ουσία θα έχουν ολοκληρωθεί η δουλειά των τεχνικών κλιμακίων για την σύναψη μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Και μετά, ότι επειδή ακολουθούσε και ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ρήγας, όπου στο περιθώριο μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες συνομιλίες και ενδεχομένως κάποια στιγμή πριν το τέλος Μαΐου να γίνει κάποιο έκτακτο Eurogroup, εάν έχει προκύψει μια όρημη κατάσταση στο πλαίσιο της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα χρονοδιάγραμμα είναι αυτό το οποίο λαμβάνει τον Μάιο ως το μήνα, μέχρι το τέλος τέλος πάντων του Μαΐου, για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Παρακαλώ. Λιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Όλοι ξέρουν ότι πλέον δεν υπάρχουν χρήματα. Ή τουλάχιστον έτσι αποδείχθηκε και από την επιστολή προς τις πρεσβείες. Ήτανε μάλλον το τελευταίο χαρτί. Στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθούν συντάξεις και μισθοί. Από την ΠΝΠ έχουν μαζευτεί 650 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τα υπόλοιπα τα έχετε? Αυτό που είπατε για την επιστολή στις πρεσβείες, αν μου επιτρέπετε, να σας πω ότι είναι μια πάγια τακτική η οποία γίνονταν από όλες τις κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ανά τρίμηνο, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ τουλάχιστον από το Υπουργείο Εξωτερικών, ανά τρίμηνο τα χρηματικά διαθέσιμα των πρεσβειών κατατίθενταν σε λογαριασμούς του δημοσίου. Επομένως, δεν ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το οποίο συνέβη. Και να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας, γιατί φαντάζομαι το άλλο είναι το κρίσιμο. Να σας πω αυτό που λέω και τις άλλες φορές. 25 Φλεβάρι, μείον 450 εκατομμύρια ευρώ η πρόβλεψη από το Γενικό Λογιστήριο, κάτι το οποίο το παραδέχθηκε ο κύριος Ταϊκούρας. Ο κύριος Χαρδούβελης
σε συνέντευξή του τελευταία τηλεοπτική, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν στην κυρία Τσαπανίδου στο Σταρ, είχε πει ότι γνωρίζουμε, ήταν Μάρτιος τότε, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζουμε ότι ο Μάρτης έχει ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 4,5 δις. Ότι ήταν μήνας ολοκόκκινος. Με τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και αποπληρώνουμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το κρύβουμε, τις υποχρεώσεις μας μέχρι σήμερα. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και το έχουμε καταστήσει σαφές και η επιστολή, αν θέλετε, αυτό αποδεικνύει, το έχουμε καταστήσει σαφές, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση με κλειστά χαρτιά, ούτε να μπλοφάρουμε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν τα κρύβουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία άμεσα, γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και μέχρι τέλος Μάη, έτσι ώστε να επιληθούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα της ρευστότητας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, στον οικόνομο, στον πρωθυπουργό, στα τέσσερα. Να λέμε, συγγνώμη, θα γίνω λίγο κουραστικό στο όνομα και για τα πρακτικά, για να καταγράφετε. Ναι. Παναγής Γαλιατζάτος, Real FM. Στον οικόνομο, στον πρωθυπουργό, στα τέσσερα σημεία που κατέθεσε, μίλησε για 2 χρόνια μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, διαπραγματευόμαστε ένα πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 που θα είναι γύρω στο 1-1,5%. Μιλάμε για την ίδια τάξη μεγέθους και στο 2016. Και αν αυτό ισχύει, στο τρέχον πρόγραμμα δημιουργείται ένα κενό τουλάχιστον της τάξης των 6 δις. Αυτό πώς σκέφτεστε ότι μπορείτε να το καλύψετε? Σωστό το ερώτημά σας. Το χρηματοδοτικό κενό, μάλλον το δημοσιονομικό κενό, η μείωση μάλλον των πρωτογενών πλεονασμάτων, σημαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον ζητήματα στο χρηματοδοτικό πρόβλημα. Το ζήτημα, γι' αυτό άλλωστε και ένα από αυτά τα 4 ζητήματα που έβαλε και στον Economist, βάζει και το ζήτημα, είναι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους ή το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, και το οποίο είναι που πρέπει να επιληθεί σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας και με τους θεσμούς, αλλά προφανώς και με τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, Ζορμπά από Capital Κεφάλαιο. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω λίγο στην ερώτηση του συναδέλφου για το χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν έχω καταλάβει εντελώς αν ισχύει τελικώς το ορόσημο, το χρονικό που είχε θέσει ο κ. Δραγασάκης μιλώντας για ολοκλήρωση σε μια πρώτη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο στις 19 Μαΐου ή όχι. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στις τεχνικές διαπραγματεύσεις? Έχει υπάρξει κάποιο φρένο από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά ενδεχομένως για να βγει μπροστά η πολιτική διαπραγμάτευση? Θα σταλεί νέα λίστα με μέτρα από πλευράς Ελλάδος προς τους θεσμούς? Δεν έχει υπάρξει κάποιο φρένο. Η διαπραγμάτευση στο επίπεδο του Brussels Group συνεχίζεται σε επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας και teleconference. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή αυτή η συζήτηση και αυτή η διαβούλευση. Παράλληλα γίνονται και μελέτες σε διάφορα επίπεδα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Brussels Group από την ελληνική πλευρά, αλλά ενδεχομένως και από την πλευρά των θεσμών. Υπάρχει επομένως επικοινωνία και σε επόμενες μέρες, δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένη μέρα και γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά και δεν θέλω να κάνω και εκτιμήσεις, αλλά μέχρι τη Ρήγα τουλάχιστον πιστεύω ότι θα υπάρχει μία ή δύο διαζώσεις συναντήσεις στο επίπεδο των Βρυξελών. Παρακαλώ. Κοβέως από το Βήμα. Λαμβάνω ως δεδομένο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από προηγούμενη απάντησή σας, ότι οι δανειακές ανάγκες Ιουλίου-Αυγούστου, με τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι μη εξυπηρετήσιμες. Οπότε θέλετε μία συζήτηση και επ' αυτών, εν ώψη της συμφωνίας για την οποία συζητούμε. Και συμπληρωματικά έχει άμεση σχέση η ερώτηση. Εφόσον όλα αυτά τα δεδομένα ήταν γνωστά ακόμα και προτού προκηρυχθούν οι εκλογές, γιατί έπρεπε να περάσουν 4 μήνες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ευχαριστώ. Δεν έχουν περάσει 4 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το ζήτημα το χρηματοδοτικό μπαίνει, αν θέλετε, σε όλες τις επαφές που κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, στα αντίστοιχα επίπεδα όπου γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν θυμηθήκαμε τώρα, επειδή καλοκαίριασε και θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι έρχεται Ιούλιος και ο Αύγουστος και τι άλλο έχουμε να κάνουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Έρχονται και 2 πολύ μεγάλα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ξαφνικά αγχωθήκαμε. Έχουν τεθεί λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Είναι εν γνώση και των θεσμών
και των εταίρων και προφανώς της ελληνικής κυβέρνησης ότι είναι πολύ υψηλά τα ομόλογα τα οποία λήγουν τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι μεγάλη χρηματοδοτική πίεση. Επομένως έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα όχι τώρα πρώτη φορά, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό και αρκετούς μήνες το ζήτημα της ρευστότητας επ' αυτού. Μισό λεπτό. Και κάντε μαζί, κάντε και εσείς το καπάκι την ερώτηση για να απαντήσω μαζί. Τα στοιχεία της οικονομίας, τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας ήταν γνωστά εκ των προτέρων. Αυτό εννοώ. Ισχύει. Και το μόνο που έχει αλλάξει είναι επιταχύρω λόγω της καθυστέρησης. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Ναι, ισχύει. Και σας απαντάω ότι ήταν όντως γνωστά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε ματώσει και ως ελληνική οικονομία για να αποπληρώσουμε και να είμαστε συνεπείς. Όπως ξέρετε πολύ καλά, για να λυθεί αυτό το ζήτημα το χρηματοδοτικό χρειάζεται συμφωνία δύο μέρων. Δεν χρειάζεται μόνο να το ζητάμε, χρειάζεται και κάποιος να συμφωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Επομένως, αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Από την αρχή το έχει θέσει και συνεχίζει και το θέτει στο επόμενο χρονικό διάστημα επ' αυτού, είπατε. Ναι. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό και χρηματιστηριακό κανάλι SBC. Είναι δεδομένο, όσοι διαβάζουν τους αριθμούς, ότι η χώρα θα έχει τουλάχιστον χρηματοδοτικές ανάγκες τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Αυτό θα απαιτήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις επικινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Έχει γνώση η κυβέρνηση, έχει συζητήσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πάνω σε αυτό, εφόσον χρειαστεί διάσωση των τραπεζών με βάση τον νέο κανονισμό, απειλούνται οι καταθέσεις, θα υπάρξει και συνεισφορά των καταθετών. Ευχαριστώ. Δεν θα υπάρξει λύση τύπου Κύπρου. Δεν υπάρχει μάλλον και δεν θα υπάρξει η εναλλακτική του bail-in στις καταθέσεις. Και αυτό που θέλω να σας επαναλάβω, έχω απαντήσει ξανά από το ίδιο βήμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Το ζήτημα το χρηματοδοτικό είναι ζήτημα να δούμε πώς θα επιληθεί και θα το δούμε από κοινού με τους εταίρους. Απλά να σας πω ότι έχουμε χρόνο στην ουσία για μισό λεπτάκι. Για δύο ακόμα ερωτήσεις. Επομένως, όχι, έτσι δεν θα την κάνετε έτσι την ερώτηση. Παρακαλώ. Κώστας Πασαγυριάκος από Ριζοσπάστη. Θέλω να επανέλθω λίγο στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Ο κύριος Ρωμανιάς δήλωσε ότι η κυβέρνηση συζητά την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για όλους, ακόμα και για αυτούς που έχουν θεμελιώσει πριν από 31/12/2012, και η κυβέρνηση βάζει σαν όρο αυτό να ισχύσει από 1/1/2026. Όπως επίσης ότι υπάρχει συζήτηση και για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για αναστολή, με την προϋπόθεση το πρωτογενές πλεώνασμα να είναι στο 2%. Ερώτηση. Όντως συζητάει η κυβέρνηση αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε ό,τι αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, το 2% πρωτογενές πλεώνασμα, αν δεν επιβληθούν νέοι φόροι και αν δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα που θα βαρύνουν το λαό, πώς θα επιτευχθεί? Ευχαριστώ. Δεν συναρτάται η ρήτρα, η αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με το πρωτογενές πλεώνασμα σε καμία περίπτωση από την ελληνική κυβέρνηση και δεν συζητάει η ελληνική κυβέρνηση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Παρακαλώ. Μαλτέζω. Θα απαντάω εγώ πολύ γρήγορα για να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Μαλτέζω από το Reuters, επειδή έχετε ήδη μιλήσει για τις εξωτερικές υποχρεώσεις, μια διευκρίνηση. Η Ελλάδα θα μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μήνα κανονικά? Ναι. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου από τη Real News. Τι άλλαξε από πριν από 10 μέρες που εδώ μας λέγατε ότι το χρέος δεν έμπαινε στη συζήτηση από εμάς και εν είδη ανταλλάγματος και τώρα μπαίνει μέσα στη συζήτηση για μια συνολική συμφωνία, και αν τελικά αυτή κλείσει, με ποιο τρόπο θα έρθει στη Βουλή? Θα έρθει ως ένας νόμος και ένα άρθρο ή ως ένα πολυνομοσχέδιο? Όχι, νομίζω υπάρχουν κακές εμπειρίες και κακές αναμνήσεις από το ένα νόμο, ένα άρθρο, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα αναμνήσεων, είναι και ζήτημα στοιχειώδους κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να μην προκρίνεται αυτός ο τρόπος για να μπορέσεις να εφαρμόσεις μια άτυπη αλλά πολύ σκληρή κομματική πειθαρχία. Το ζήτημα του χρέους πάντοτε ήταν στο τραπέζι, επομένως δεν τέθηκε τώρα για πρώτη φορά. Από το πρώτο Eurogroup στην ουσία θα μπορούσα να σας πω που συμμετείχε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ή μάλιστα από την πρώτη επίσκεψη του κυρίου Ντάιζελμπλουμ την πρώτη εβδομάδα της ελληνικής κυβέρνησης στην Αθήνα, έχει τεθεί το ζήτημα του χρέους. Επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι. Τελευταίες δύο ερωτήσεις, πολύ γρήγορα θα σας απαντήσω.
Έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει προκύψει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Έχουν βγάλει μία απόφαση στις 11 Μαρτίου του 2015 για να πληρώνεται και με άλλο νόμισμα. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία. Έχει, λοιπόν, η ερώτησή μου είναι απλή. Τι θα γίνει με τους Δήμους οι οποίοι προχωρούν σε αποφάσεις και με άλλο νόμισμα ελληνικό επίσημο? Θα σας τα δώσω τα στοιχεία. Και πώς εσείς θα το αντιμετωπίσετε σαν κυβέρνηση από τη στιγμή που σκάβουν το λάκκο της κυβέρνησης? Αυτό... να σας απαντήσω πολύ, να μην χάνουμε χρόνο. Όχι, είναι σαφής η ερώτηση. Είναι σαφής. Δεν υπάρχουν αστεία. Με το κριτικό νόμισμα να πάυσει και με το θέμα της Κρήτης, γιατί δεν υπάρχει ούτε λοιπόν να φύγουμε από την Ελλάδα, ούτε όχι. Αυτό είναι σχρό. Είναι σχρό. Και σας απαντάω αμέσως, δεν υπάρχει κανένα θέμα και ψυχραιμία, ότι προφανώς δεν η ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι ζήτημα των Δήμων, είναι ευθύνη των Δήμων και τη συνολική ευθύνη για τέτοιου τύπου κείμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή αυτού του τύπου οι ρήτρες αν θέλετε, είναι ζήτημα να τα απαντήσουν ήδη οι Δήμοι που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις. Μία και τέλος. Ναι. Κύριε εκπρόσωπε, Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Πολύ γρήγορα τις ερωτήσεις, ναι, γιατί έχει σκεφτεί θέμα η ελληνική κυβέρνηση με δεδομένο το γεγονός ότι εγγυητής της δανειοδότησης της χώρας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Λέω, επειδή έχουμε δει πολλά αυτούς τους 4 μήνες. Ως πλάνο B ή Β ή πείτε το όπως θέλετε. Έχει σκεφτεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής και να αφήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρώσει, ας πούμε, τη δόση του δούνου του? Δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Για τέτοιες συγκεκριμένες σκέψεις για το ζήτημα της αποπληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Έφη Μπαρμπάτση από τον Α. Το δίλημα συμφωνία ή στάση πληρωμών παραμένει? Για μας δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Η ελληνική κυβέρνηση κινείται έτσι ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία υποφελής συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε για την συντομότερη σήμερα ενημέρωση. Θα επανέλθουμε. Παρακολουθήσαμε την